Κάθο κουλουράκια ναι, με τα δύο, με χέρια. Τα δύο ωραία, χεράκια. Τι ωραία. Γεια σας. Α, μίλησε πρώτος. Γεια σας λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο Λευτέρης ο Σουλτάτος σε συνεργασία με το Μουστάκα έχουν φτιάξει μια μυστική συνταγή για... Μουστακοκουλουράκια. Μουστακοκουλουράκια λοιπόν, γιατί ο Μουστάκας αποφάσισε φέτος... Να φέρει το Πάσχα στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας και στο σπίτι σας. Επειδή έχω καταλάβει ότι η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, θα μου την λέει ο Λευτέρης και εγώ θα την εκτελέσω... Θα την εκτελέσω. Όχι, θα την εκτελέσω έτσι όπως εννοεί. Θα την δημιουργήσω εδώ για να δείτε κι εσείς πόσο εύκολο είναι να το κάνετε κι εσείς στο σπίτι σας. Είναι απλή, εύκολη συνταγή. Μέχρι τι βάσο μπορεί να την κάνει. Τέλεια, πολύ καλά. Τα υλικά. Εδώ από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε αλεύρι. Βούτυρο. Βούτυρο. Τρία αυγά. Μπέικιν. Ζάχαρη άχνη. Λάδι. Αυγά. Αλάτι. Μαχλέπι, γάλα, βανίλια. Ωραία. Εύκολα υλικά. Εύκολα υλικά. Τα ξέρεις όλα, ε. Τα ξέρω όλα τα υλικά αυτά. Θα ξεκινήσουμε από... Το βούτυρο. Το βούτυρο. Το αλεύρι. Τελευταίο. Τελευταίο. Ναι, εντάξει. Βούτυρο και άχνη. Ωραία. Χτυπάμε αυτά τα δύο. Ωραία. Να φρατέψει. Λοιπόν, ρίχνω το βούτυρο. Τέλεια. Ξεκινάω το μίξερ ή ρίχνω πρώτα και την άχνη. Ρίξε και την άχνη. Τέλεια. Θα την κάνουμε πολύ εύκολη. Πανεύκολη θα την κάνουμε. Λοιπόν, πες μου πόσο βούτυρο βάλαμε και πόση αχνή. 250 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο. Αυτή τη συνταγή την κάνουμε με πολύ ζάχαρη, επειδή απευθυνόμαστε σε παιδιά. Τέλεια. Οπότε μπορείτε να βάλετε από 50 γραμμάρια έως 150. Εμείς βάλαμε το ενδιάμεσο, 100 γραμμάρια. Τέλεια. Ξεκινάμε. Ξεκινώ. Το αφήνουμε να χτυπηθεί το βούτυρο με την άχνη. Ναι, να μαλακώσει, να φρατέψει. Και μετά συνεχίζουμε. Και μετά συνεχίζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω για να προσθέσω τα υλικά. Το κλείνουμε τώρα και αρχίζουμε. Τα αυγά. Αυγά, σπάς τα αυγά. Ρίξε τα αυγά μας. Ωραία. Ωραία, τώρα θα τα ρίξω. Και τα τρία, και τα τρία. Μία, ένα κουτάλι τη σούπα μπέικιν. Μπέικιν. Ωραία, βάλτε το μόνο σκουπί λίγο το χεράκι μου. Τέλεια. Βάζω τα υπόλοιπα υλικά όσο λείπει. Αλάτι. Ναι, ναι, αλάτι, αλάτι. Λίγο αλατάκι. Μάλιστα. Είναι ωραίο πάντα έτσι στα αγγλικά μα να βάζουμε λίγο αλάτι. Ναι. Εγώ βάζω λίγο μαχλέπι πιο πολύ για το άρωμα. Για το άρωμα. Τέλεια. Τώρα, αν δεν σα αρέσει, θα το συζητήσουμε μετά. Θα δοκιμάσω και θα πω τι πλέον. Βανίλια. Βανίλια. Τέλεια. Ωραία. Τα υγρά μας, γάλα. Ωραία. Και ελαιόλαδο. Πολύ καλά. Αρχίζουμε πάλι το χτύπημα. Και ξεκινάμε πάλι. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Όσο χτυπάει. Αν ανοίξουμε λίγο το μίξερ, θα έρθει λίγο πούδρα, λίγο make-up. Τέλεια. Με κοροϊδεύεις. Για να βλέπω τι κάνεις. Έχω σηκωθεί λίγο στις μύτες γιατί δεν φτάνω. Α, και εγώ νόμιζα ψήλωσες. Λοιπόν, καθαρίσαμε τον μπάγκο, η βοηθός μου. Όταν δείτε το ζυμάρι ότι ξεκολλάει από τα τυχώματα του μίξερ, τότε είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται άλλο αλεύρι. Είναι έτοιμη, αφράτη ζύμη. Συνήθως όλες τις ζύμες, καλό είναι να τις αφήνουμε λίγο να ξεκουράζονται. Πόση ώρα. Εξαρτάται τη διάθεσή μας και τι δουλειές έχουμε να κάνουμε. Εμείς θα την δουλέψουμε κατευθείαν. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη ζύμη, πολύ αφράτη, δεν χρειάζεται πολύ ξεκούραση. Τέλεια. Και θα αρχίσουμε τα σχέδια τώρα. Ο ένας τρόπος, τον πράσινο τώρα λίγο με τρομάζεις. Έχω φέρει για να δω τι θα γίνει. Μπορεί να χρειαστεί. Αν δεν το πετύχω. Εντάξει. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι να με τον πλάστη να ανοίξουμε ένα λεπτό ζυμάρι και με το κουπάτι μας να μακώσουμε διάφορα πασχαλινά σχέδια και φυσικά τα μουστάκια μας. Φυσικά τα μουστάκια μας. Εγώ θα φτιάξω και μόνο μουστάκια. Μπορούμε να κόβουμε απλά και είναι απλά το κουλουράκια.
με τα παιδιά θα πλάσουμε κουλουράκια. Τι να κάνουμε. Και πλάθω κουλουράκια. Ναι, με τα δύο χεράκια. Ωραία, χεράκια. Τι ωραία. Λοιπόν. Όχι ωραία. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάνω ό,τι σχέδιο θέλω τώρα. Μουστάκια. Μουστάκια θα κάνω. Μουστακοκουλουράκια. Θα λένε μουστακοκουλουράκια. Λοιπόν. Να το κάνω και στριφτό το μουστάκι. Κριτικό. Κριτικό μουστακοκουλουράκι. Όση ώρα πλάθουμε βέβαια, ναι. Να έχουμε το φούρνο να προθερμαθεί. Στους 160 αν είναι ένας καλός φούρνος, αν έχει λίγο διαρροή, 170, 180, εξαρτάται τώρα από το φούρνο που έχετε. Και πόση ώρα χρειάζεται να τα ψήσουμε? Περίπου 30 λεπτά θα μας πάρει. Η χαρά του παιδιού είναι φύζη. Νομίζω ότι θα τα πετύχουν πιο καλά τα παιδιά από εσένα. Αν θέλουμε βέβαια μπορούμε αυτά τα ωραία κουλουράκια, ναι. Έτσι να τα κάνουμε πιο παιχνιδιάρικα, ναι. Να τα χρωματίσουμε με κάποια ζαχαρόπαστα. Α, τέλειο. Τέλειες. Ναι. Να φτιάξουμε. Έχουμε άσπρη και κόκκινη. Άσπρη, κόκκινη, ροζ σίγουρα. Τέλεια. Τα άσπρη, κόκκινη, ροζ είναι πολύ ωραία νομίζω. Θα αρέσει πολύ και στα παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά η ζύμη είναι όμως φοβερή για τα παιδιά. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος του ζυμαριού. Είναι έτσι πολύ μαλακό, σαν ένα καλή δουλεμένη πλαστελίνη. Μοιάζει. Λοιπόν, όσο ο Λευτέρης πλάθει τα τελευταία μουστακοκουλουράκια, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να φτιάξετε και εσείς τη συνταγή μας, να ανεβάσετε τα μουστακοκουλουράκια με το hashtag μουστακοκουλουράκια και να πάρετε μέρος στον μουστακοκουλουροδιαγωνισμό. Να κερδίσετε υπέροχα δώρα, φυσικά από το μουστάκα. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τα σχέδιά μας, προθερμαίνουμε το φούρνο σε 160 βαθμούς, 170 ανάλογα το φούρνο μας και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Πάμε. Πάμε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Εμάς τώρα τα πρώτα μουστακοκουλουράκια είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Οπότε ξεκινάει η διακόσμηση. Σε αυτά δεν έχουμε αυγώσει από πάνω όπως τα προηγούμενα, γιατί θα τα καλύψουμε με ζαχαρόπαστα, οπότε δεν χρειάζεται. Θα πάρω αυτή. Παίρνουμε τα σχέδια της ζαχαρόπαστας που έχουμε προετοιμάσει. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Και ό,τι μου περισσεύει, τι κάνω. Το διπλώνει στα πλάγια. Τέλεια. Για να έρθει να καλύψει το κουλουράκι μας. Και ό,τι σου περισσεύει, έχω εδώ ένα μαγικό μαχαιράκι. Τα παιδιά τρελαίνονται τώρα με αυτή τη διαδικασία, έτσι. Ναι. Μπορείτε να τα αφήσετε σκέτα, μπορείτε να βάλετε ζαχαρόπαστα, μπορείτε να βάλετε σουσαμάκι, απλά να βάλετε λίγο βουλάκι για το χρώμα. Να κάνετε διάφορα σχέδια πάνω, να κόψετε κάποιες γυαλιές. Πότε θα τα φάμε. Λοιπόν, θα φέρουμε τώρα να κάνουμε και κουνελάκια και αυγουλάκια. Και αυγουλάκια. Τέλεια. Πέτα. Αυτό το αυγό δεν μου πήγε πολύ καλά, εντάξει, δεν το έκανα πολύ καλά. Ναι, κάναμε και μια ομελετίτσα δίπλα. Λοιπόν, τα κουνελάκια σου. Τώρα μπορώ να βάλω πάνω ζαχαρόπαστα. Βέβαια. Τα περίπου αυγουλάκια σου. Ωραία, να κάνω ένα αυγουλάκι εγώ καλύτερα. Ωραία, ποιο θέλεις. Εγώ θα πάρω το άσπρο. Βάλε το κόκκινο. Ωραία, εγώ θα πάρω το κόκκινο. Έλα, στόμα δεν έχει το κουνελάκι μου. Λοιπόν, εμάς τα πρώτα μουστακοκουλουράκια είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα και λαχταριστά. Έχουμε ακόμα βέβαια αρκετά να διακοσμήσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά, να δουλέψουμε λίγο.
Θα σας αφήσουμε κάπου εδώ, θα σας ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, περιμένουμε να καλή δούμε... Καλή όρεξη. Περιμένουμε να δούμε τα μουστακοκουλουράκια σας αναρτημένα στο διαδίκτυο, να βγάλετε υπέροχες φωτογραφίες, να παίξετε με τα παιδιά σας, να βάλετε το hashtag μουστακοκουλουράκια και να πάρετε μέρος στον μουστακοκουλουρο διαγωνισμό για να κερδίσετε πολλά δώρα από το μουστάκα. Αρκεί να μην χρειαστούν να το πούν όλο αυτό. Θα το μάθουμε. Μουστακοκουλουράκια. Δεν μπορώ να πω.